Όταν λοιπόν ένα από τα επικοινωνία με έπιασε σήμερα και μου λέει, γιατί τώρα του λέω εσύ, σε μένα δεν πρέπει να μιλάς. Εσείς οι ίδιοι λέγατε έξω η Ντόρα από την ΟΝΕ, το θυμάσαι. Το θυμάσαι ή όχι. Είμαστε μαζί και, χάλασε ο κόσμος, έφυγε το ξενοδοχείο. Έκανε χρόνια να βάλει το κάραβλι μέσα από πολιτική συγκέντρωση, γιατί ακριβώς κόντευε να γκρεμίσει το Ιωνέλ. Δεν πάω φανταστείτε. Δημήτρη Καψιώτη, δεν ξέρω αν είχε έρθει τότε. Ήταν το Μάρτιο του 1987. Όταν έλαβε πρόεδρος νεολαίος ο Μπουδαράκης. Ναι, λοιπόν. Και φωνάζαν έξω η Ντόρα από το κόμμα. Έξω η Ντόρα από το κόμμα, έξω τα τζάκια κτλ. Και επειδή ο φίλος μου, ο Πεκιουνά, δεν θυμότανε, μου λέει και δεν ήμουν εγώ εκεί, θα ήθελα να μου επιτρέψετε τα επόμενα δύο λεπτά να θυμίσουμε λοιπόν στον καλό συνάδελφο πόσο προχωρημένη ήταν τότε η ΟΝΕΔ, πριν καθίσει τα αυγά της αυτή σήμερα. Και τι πίστευε ακριβώς για την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Αυτή ήταν η άποψη της μαχητικής τότε ΟΝΕΔ για την κυρία Μπακογιάννη. Τώρα βέβαια εμείς με καθυστέρηση καμίας εικοσαετίας εστιάζουμε πάνω στο πρόσωπο. Τώρα βέβαια κάποια από αυτά τα παιδιά των 25 τότε ετών με την ψυχή έτσι, την καρδιά του αγώνα, εκεί βασιστήκαμε τότε και αλλάξαμε όλα τα πράγματα και φέραμε τα πάνω κάτω στο ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα παιδιά είναι 45, 46 ετών σήμερα και παρόμως, 47. Είναι σήμερα, όπως και το κάνουμε, βουλευτές, είναι υπουργοί, είναι στελέχη. Εγώ κάποιους τους είδα μέσα στην οθόνη, που είναι σήμερα ενεργεία, συνάδελφοι, βουλευτές. Αυτή είναι η άποψη. Όταν λοιπόν έχεις μια τέτοια κληρονομιά αντιπάθειας, δεν μπορείς σήμερα να διεκδικείς δάφνες σε ένα κόμμα το οποίο από την αρχή συνειδητοποίησε πόσο δύσκολη θα είναι η συμβίωση μαζί σου, κυρία Μπακογιάννη. Λοιπόν, πάμε λίγο στα υπόλοιπα θέματα της ημέρας να δούμε. Φορομπηκτική η πολιτική. Μου λένε τι είναι. Καταρχήν, αυτά τα μέτρα δεν λένε τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Δεν είναι ότι είναι αρνητικά, είναι ανόητα. Τι κάνεις τώρα. Παίρνει από παντού τα λεφτά από την αγορά. Ο πιτσιρικάς που την περίσσευε να μπει ένα φρέντο, πού να μπει το φρέντο, τώρα πλέον στο κινητό του, δεν μπορεί. Δεν κινείται η αγορά. Δηλαδή αφαιρεί χρήματα από την αγορά. Δηλαδή εγκλήματα, εγκλήματα. Και την ίδια ώρα απαλλαγές σε εφοπλιστές. Να περιποιηθούμε λίγο στους εφοπλιστές. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι τελείως για πέταμα η προσέγγιση του Υπουργείου Οικονομικών προς εφοπλιστές. Δεν τον αγγέλεις όμως την ίδια μέρα που λες στον πιτσιρίκο πλήρωσε το φορητό σου ή στον άλλον πλήρωσε παραπάνω τη βενζίνη. Τώρα το καλοκαιράκι μάλιστα που να κάνει μια βόλτα παραπάνω γιατί το Γενάρη κλείνει το σπίτι. Τον Ιούλιο θα φύγει μια βόλτα. Δεν θα κάτσε, σκάσει μέσα στο τσιμέντο. Τώρα πλήρωσε ακριβά. Είναι εξωπραγματικά τα πράγματα. Είναι εξωπραγματικά. Δεν μπορεί να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση ο άνθρωπος. Το έχω πει και άλλη μια φορά και ίσως υπαρξιωθεί ο λόγος. Εγώ όταν βλέπω το κυβερνητικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας. Αισθάνομαι όπως όταν έβλεπα μικρός μια ταινία το Τρίο Στούτζες με τα χαστούκια της υπόθεσης, τελείωνε η υπόθεση. Δηλαδή δεν έχει να ξεχωρίσει το κάτι. Εν πάση περιπτώσει, πάντα πάρει μια εξαίρεση. Αλλά είναι δυνατόν πριν από 3 μήνες, 2,5 μήνες, γυρίζει και λέει αφαιρούμε αυτό την ειδική εισφορά από όλα τα αυτοκίνητα.
Όταν λοιπόν πήγε ο Πανόπουλος να πάρει ένα αυτοκινητάκι 1000-1100, η διαφορά ήταν 1300. Μου λέει 1300. Όταν όμως θα σου ζητήσει με τον Καψιώτη, ο οποίος πήγε και πήρε ένα μεγάλο τζιπ, η διαφορά ήταν 10.000. Του λέει Πανόπουλος, εσύ, εγώ 1000-20-10, ναι, λέει, το δικό σου ήταν στα 8-9, εγώ κλείτωσα από τα 50-40. Λοιπόν, και λέει λοιπόν ο Καψιώτης, αυτό είναι 1000 και αυτό είναι 10.000, πότε ξαναβρω. Παίρνει μεγάλο. Τώρα λοιπόν πήρε το μεγάλο, μου λέει τι κάνω. Πήγαινε στην κυβέρνηση. Πήγαινε στην κυβέρνηση. Πάμε χαράτσι. Σπρώχτα. Είναι εδώ μια κυβέρνηση σιωθεί να πάει να αγοράσει μεγάλα αυτοκίνητα με αυτό που έκανε. Γιατί βέβαια είπε ο τέτοιο ότι εμεί το κάνουμε για αυτό λόγο. Για ποιο λόγο το κάνατε? Να κινηθεί η αγορά. Ωραία, όταν είσαι ένα κίνητρο, πάει να πάρει το μεγαλύτερο του κινήτρου αυτό που δίνει στο κίνητρο. Το κίνητρο και το μικρό ήταν 1000 και το μεγάλο ήταν 10. Λοιπόν, τώρα τουλάχιστον φέτα. Δηλαδή, μιλάμε για τρελά πράγματα. Δεν έχουν μια αρχή και ένα τέλο. Πού στοχεύουν, πού σκοπεύουν, Πανόπουλε, πού στοχεύουν, ποια είναι η λογική του.